ευλόγησε στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατεράγιε τον Διονύση μας και τη Χριστιανούλα μας, να τους αγιάσεις, να τους πληρώνεις με Πνεύμα Άγιον και να τους ενώσεις με τα ιερά δεσμά του γάμου και να οδηγούνται πάντοτε από το Πνεύμα Σου το Άγιον και με ευγνωμοσύνη να ζουν, να εργάζονται για τη δική Σου τη δόξα, να είναι αγαπημένοι και ενωμένοι και Εσύ, Κύριε, να τους χρησιμοποιείς για τη διάδοση της Βασιλείας Σου και να μεταφέρουν ό,τι Εσύ έκανε στη ζωή τους. Ευλόγησε, Κύριέ μου, τους γονείς τους, ευλόγησε τα αδέρφια τους και κάμε χάρη ώστε να είναι και αυτοί και εμείς και όλοι μας στην αρπαγή της Εκκλησίας και να είμαστε όλοι μαζί, για πάντα μαζί Σου και να Σε βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καθίστε, αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, ψέλνουμε τον ύμνο 541. Απ' αγάπη ο πλάστης Θεός στον παράδεισο τους πρωτοπλάστους δύο έθεσε αυτούς κατ' εικόνα Θεού και ευλόγησε το γάμο. Δόξα, δόξα σε ο Θεέ ποιητή, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Δώσ' να ζήσουν σαν δούλοι Χριστού κι η ζωή τους σαν φως να προβάλλει με την υπακοή και την πίστη σε σε, ώστε να σε δοξάζει. Δόξα, δόξα σε ο Θεέ ποιητή, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Στη ζωή στο ταξίδι αυτό να βοηθάσει αυτούς κάθε μέρα και ενδυνάμων αυτούς και προστάτευ' αυτούς ουράνιε Πατέρα. Δόξα, δόξα σε ο Θεέ ποιητή, αγίασε την τελετή και τους δύο μαζί μελονύμφους αυτούς ευλόγησε Πατέρα. Δόξα στον Κύριό μας, με τη χάρη του Χριστού μας, αγαπητοί αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1037, 1037, και διαβάζουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 22 εδάφιο, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διονύση και Χριστιάνα, ο Κύριος θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, εντός των οποίων η ζωή σας θα είναι ευλογημένη και μέσα στη χάρη του Κυρίου και δεν θα έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αν περπατήσετε σύμφωνα με αυτά που θα ακούσετε και ζητήσετε από το Θεό τη βοήθειά Του, ο Θεός και δεν θα σας την αρνηθεί, αλλά και θα έχετε να διηγήσετε πολλά θαυμάσια και μεγαλεία στους αδελφούς, στους συνανθρώπους σας και στα παιδιά σας. Αλληλούια. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1037 πώς ένας γάμος και μία σχέση ανδρογίνου είναι ευλογημένη μες την παρουσία και τη χάρη του Κυρίου. Γιατί αυτό νομίζω ότι θέλετε, έτσι δεν είναι? Και εμείς γι' αυτό θα προσευχηθούμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το 22 εδάφιο. «Εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος.
αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό. Ούτε και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίζας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσιν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα, ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά, διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστεών αυτού, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέραν αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκαν μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ας σέβεται τον άνδρα. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Έχουμε και συμπαθητική συντροφιά σήμερα. Λέει, τα πετεινά του ουρανού θα έρθουν και θα κατασκηνώνουν πάνω σας. Δόξα στον Θεό. Ξεκινάμε από σένα, Χριστιάνα. Οι γυναίκες, λέει, να υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριο. Μην ξεπροβάλλεις, μην τον καπελώνεις, μην τον εκθέτεις. Να είσαι πάντα κοντά του, αθόρυβη. Εκείνος θα βγαίνει μπροστά και εσύ θα βοηθάς από πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο θα επισκέπτεται σένα ο Θεός. Αλλά θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου εν Κυρίω. Ό,τι σου λέει σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, σ' αρέσει ή δε σ' αρέσει, θα λες αμήν. Μόνο αν σου λέει κάτι που είναι έξω από το λόγο του Θεού, θα λες, Διονύση μου, τι είναι αυτό που μου λες. Αφού δεν είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Πάντοτε θα υποτάσσεσαι στον άντρα σου, θα κρύβεσαι πίσω από αυτόν και θα τον τιμάς με την διακριτική, σιωπηλή παρουσία σου. Η εξωστρεφής Χριστιάνα πάει περίπατο. Τώρα θα λες, στο Διονύση θα πηγαίνετε. Αμήν. Αλληλούια. Δύσκολο, αλλά δι' Αγίου Πνεύματος εφικτό. Γιατί, υπάρχει πάντα ένα γιατί. Στην Εκκλησία δεν υπάρχουν παράλογες εντολές. Όλα αιτιολογούνται. Γιατί ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός. Άρα, Χριστιάνα, δεν θα αποφασίζεις μόνη σου και δεν θα δράς χωρίς να τον ρωτήσεις και χωρίς να έχεις εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή του. Γιατί ο Διονύσης θα είναι από εδώ και πέρα η κεφαλή σου. Δεν θα προτρέχεις, δεν θα προλέγεις, η κεφαλή σου θα είναι ο Διονύσης. Και όσο σέβεσαι την κεφαλή σου, θα βρίσκεις χάρη από το Θεό και θα σου μιλάει κατηδίαν. Η σχέση σου με τον Κύριο θα αναβαθμιστεί σε βαθμό ώστε να γονατίζεις και να σου μιλάει όπως ποτέ ξανά. Εάν ο Διονύσης για σένα είναι η κεφαλή σου, τον τιμάς ως κεφαλή σου. Διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός. Καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Όπως λοιπόν η Εκκλησία οδηγείται όχι από τον εαυτόν της, αλλά από τον άντρα της που είναι ο Χριστός και δεν κάνει ό,τι θέλει εκείνη χωρίς να της ανάψει εκείνος το πράσινο φως, έτσι και εσύ δεν θα λειτουργείς χωρίς ο Διονύσης να συμφωνεί και να σου λέει αμήν. Όπως η Εκκλησία κάνει ό,τι της λέει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός της λέει λόγο Θεού, έτσι και εσύ θα υποτάσσεσαι τον Διονύση, όταν αυτός, Διονύση, όταν αυτός μας μιλάει λόγω Θεού. Διότι η έννοια Χριστού και Εκκλησία στο ζευγάρι έχει αυτό ακριβώς το σκοπό. Ο άντρας μιλάει λόγω Θεού και η Εκκλησία, η γυναίκα, λέει αμήν. Καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό,
ούτω και οι γυναίκες ασυποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, Χριστιανά. Ήθελα να σταματήσουν οι φωτογραφίες όμως τώρα. Τώρα ακούγεται ο λόγος του Θεού και σταματάνε οι φωτογραφίες. Πώς υποτάσσεται η Εκκλησία στον Χριστό? Θα λέγε κανείς με το ζόρι. Υποταχθώ, τι να κάνω, Διονύσης είναι, κεφαλή μου είναι, κατά Χριστόν είναι, υποταχθώ. Δεν υποτάσσεται έτσι όμως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν υποτάσσεται στον Χριστό. Εντάξει, αφού το λες θα το κάνω. Αλλά υποτάσσεται με χαρά, με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστηση. Γιατί ο Χριστός της μεταφέρει τα λόγια του Πατέρα και με αυτόν τον τρόπο την σώζει, την οικοδομεί και την αγιάζει. Επομένως, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Κύριο όχι εξ ανάγκης, όχι με το ζόρι, αλλά εγκαρδίως, με ευχαρίστηση, έτσι και εσύ να υποτάσσεσαι στο Διονύση όταν ο Διονύσης σου λέει λόγια Θεού, και όσο πιο πολύ υποτάσσεσαι, τόσο πιο πολύ θα αισθάνεσαι επάνω σου και μέσα σου τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο θα σημάνει το τέλος αμφιβολιών, αμφισβητήσεων και φοβιών. Γιατί στο περιβάλλον και στον κόσμο που ζούμε είναι πάρα πολύ εύκολο να γεμίσουμε με φόβους και αμφιβολίες. Οι αμφιβολίες θα πάνε περίπατο όταν βρίσκεις χάρη από το Θεό. Και θα βρίσκεις χάρη από το Θεό όταν υποτάσσεσαι στον άντρα σου με τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Αλληλούια. Το αμήν το θεωρώ αυτονόητο, ε. Οι άντρες, Διονύση, τώρα η σειρά σου. Οι άντρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας. Εγώ, αδερφέ, την αγαπάω. Με το δικό μου τρόπο. Ξέχνατε αυτά, Διονύση. Δεν υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει ο δικός σου τρόπος. Μας καθιστά απολύτως αδιάφορος. Δεν έχει νόημα. Θα αλλάξεις τον τρόπο σου. Και ποιος θα είναι ο τρόπος σου? Θα αγαπάς την Χριστιανά, πρόσεξε με, θα αγαπάς τη Χριστιανά όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Την αγαπάω, της λέω ένα γεια, την αγαπάω με τον τρόπο μου. Δεν το καταλαβαίνει? Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Για να το καταλάβει, θα πρέπει να την αγαπάς όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Και τι έκανε ο Χριστός, δηλαδή πώς την αγάπησε? Κοίτα να δεις πώς την αγάπησε, άνοιξε να δεις. Οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε εαυτόν υπέρ αυτής. Την αγάπησε, Διονύση, ο Χριστός την Εκκλησία, παραδίδοντας τον εαυτόν του σε κόπο, σε χλεβασμό, σε αδικίες, για να της αποδείξει πόσο την αγαπάει. Την αγάπησε θυσιάζοντας τον εαυτόν του, την ξεκούρασή του, τη βολή του. Ο Χριστός κοπιάζει για την Εκκλησία του. Έτσι θα κοπιάζεις κι εσύ για τη Χριστιανά. Μπορεί να χρειαστεί να δουλεύεις δουλειές δύσκολες. Θα τις κάνεις αυτές τις δουλειές κόντρα στο θέλω σου, κόντρα στο μπορώ σου, για τη Χριστιανά. Όπως ο Χριστός ανεβαίνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για την Εκκλησία, έτσι και εσύ θα περνάς τον καθημερινό Γολγοθά. Εργασιακό είναι, ό,τι και αν είναι, θα είναι ένας Γολγοθάς. Για τη Χριστιανά όμως. Εν Χριστώ Ιησού. Για τη Χριστιανά, αλλά εν Χριστώ. Γιατί το θέλει ο Κύριος. Σου χαρίζει τη Χριστιανά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οπότε εσύ θα το κάνεις για να χαίρεται η Χριστιανά, για να νιώθει η Χριστιανά την αγάπη σου, γιατί αυτό σου παραγγέλει ο Κύριος ο Χριστός. Και έτσι θα σε ευλογεί πάρα πολύ ο Χριστός. Δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσει μόνο σε όποια μοναξιά σου. Και δεν πρόκειται να σε αφήσει απληροφόρητο σε όποιο δίλημα ή αμηχανία σου. Όταν εσύ κοπιάζεις, ταλαιπωριέσαι για τη Χριστιανά σου, ο Κύριος θα σε ευλογεί πάρα πολύ. Όπως λοιπόν ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτόν του υπέρ αυτής, για ποιο λόγο? Για να αγιάσει αυτήν. Τι σημαίνει αγιάζω? Αγιάζω, Διονύση, σημαίνει ξεχωρίζω. Δηλαδή, έλκυσε ο Χριστός την Εκκλησία, τους πιστούς,
κάθε πιστός ήταν μέσα στην αμαρτία, σε χίλια δύο πράγματα. Τι τους τράβηξε προς αυτόν? Η αγάπη του, η οποία εκφράστηκε με την σταυρική του θυσία. Έγινε θυσία ο Χριστός και ήλκησε τους πιστούς, τους άγιασε δηλαδή, τους ξεχώρισε από τον κόσμο. Την Χριστιάνα θα την έλκεις, θα την αγιάζεις όσο πιο πολύ θυσιάζεσαι για αυτήν. Θα μου πεις, και εκείνη θα υποτάσσεται. Ο Κύριος εξακολουθεί να αγιάζει την Εκκλησία του, ακόμα και αν κάποιες φορές εκείνη έχει δρόμο να περπατήσει μπροστά της. Δεν λέει δηλαδή ο Χριστός, κοίτα να δεις, δεν σε βλέπω να υποτάσσεσαι κατά πάντα, άρα και εγώ δεν σε αγαπάω κατά πάντα. Όχι. Συνεχίζει να την αγαπάει, να της μιλάει, να την αγκαλιάζει, να την φροντίζει. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Όπως οι πιστοί κάποιες φορές, αρκετές φορές, στεναχωρούμε τον Χριστό, αλλά δεν πάβει να μας φροντίζει και να έχει μια αγκαλιά ανοιχτή για μας, έτσι και εσύ δεν θα πάβεις να έχεις ανοιχτή την αγκαλιά όταν η Χριστιάνα σε στεναχωρεί. Και θα σε ευλογεί πολύ ο Κύριος. Θα γονατίζεις και θα βρίσκεις χάρη από τον Κύριο. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να την αγιάσει, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατον, το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Δηλαδή, Διονύση, πώς θα την καθαρίζεις την Χριστιάνα? Όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, με το λόγο σου. Πρόσεξε τώρα, Διονύση μου. Τη Χριστιάνα μπορείς με το λόγο σου να τη βρωμήσεις, εξουθενώνοντάς την και προσβάλλοντάς την, πικραίνοντάς την, αλλά μπορείς με τον λόγο σου να την καθαρίσεις, με το να της μιλάς λόγια από το Λόγο του Θεού, με φροντίδα και με αγάπη. Το αν θα καθαριστεί η Χριστιάνα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το στόμα σου. Το αν η Χριστιάνα θα λερώνεται, πάλι σε μεγάλο βαθμό από το στόμα σου. Όταν θα λες λόγια Θεού, η Χριστιάνα θα καθαρίζεται και εσύ θα τη χαίρεσαι πιο πολύ. Θέλεις να τη χαίρεσαι? Θέλεις να είναι μια γυναίκα που πραγματικά να σε αγαπάει, να υποτάσσεται σε σένα και να μπορείς να επικοινωνείς μαζί της? Θα την καθαρίζεις με τα λόγια σου. Όσο πιο πολύ της μιλάς λόγια αγάπης, αλήθειας μέσα από το λόγο, τόσο πιο πολύ η Χριστιάνα θα καθαρίζεται και θα βλέπεις το βλέμμα της, μόλις σε βλέπει, να λάμπει. Γιατί όταν θα της μιλάς με λόγο πικρό, το βλέμμα της θα σκοτεινιάζει. Και αυτό θα είναι δικό σου κατόρθωμα. Αν πάλι την βλέπεις το βλέμμα της να σε βλέπει με λαχτάρα και με λάμψη, αυτό πάλι θα είναι η χάρη του Κυρίου, γιατί θα της είπες λόγια, θα της έδωσαν κουράγιο. Και αυτό ο Κύριος το κάνει για να παραστήσει αυτήν την Εκκλησία εις σε αυτόν ένδοξον Εκκλησία. Τι κάνει ο Χριστός για να την παραστήσει την Εκκλησία ένδοξον εις σε αυτόν? Ξέρεις τι σημαίνει ένδοξον εις σε αυτόν? Σημαίνει να δει την Εκκλησία όπως του αρέσει. Πώς αρέσει η Χριστιάνα? Σκέψου μέσα σου την καλύτερη. Εγώ θέλω η γυναίκα μου να είναι έτσι, να είναι έτσι, έτσι, έτσι και να μου κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι τι θέλω εγώ τη Χριστιάνα? Έτσι θέλω εγώ τη γυναίκα μου? Ο Χριστός για να την κάνει τη γυναίκα του έτσι, την καθαρίζει με το λόγο. Άρα, εδώ είναι το θέμα το δικό σου. Θα κλείνεις στο δωμάτιό σου, με τη γραφή σου ανοιχτή, με ένα μολύβι, με ένα μαρκαδωράκι, γόνατα, στην προσευχή, και θα μαθητεύεις το Λόγο του Θεού. Κάθε μέρα θα μελετάς σιγά, 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 σιγά. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις, ερωτηματικό. Ό,τι καταλαβαίνεις, σημείωμα, θα πηγαίνεις να τους το λες, για να την αγιάζεις. Και έτσι και οι μεταξύ σας τυχόν εντάσεις, που λογικό είναι να προκληθούν, θα κατευνάζονται, αλλά μπορώ να πω και θα προλαμβάνονται ώστε να μην συμβαίνουν καν. Γιατί πρώτα θα μιλάει ο Κύριος από εδώ σε σένα και μετά από αυτό που θα σου δίνει θα το μοιράζεσαι με τη γυναίκα σου. Και έτσι θα καθαρίζει τη γυναίκα σου και θα είναι όπως τη θέλεις. Μια αγκαλιά ζεστή για σένα πάντα. Ένα καταφύγιο. Μια συντροφιά. Λέει στη συνέχεια ο Λόγος του Θεού. Ούτως χρεωστός είναι οι άνδρες να αγαπώσουν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα.
Όστις αγαπά την εαυτού γυναίκα, νεαυτόν αγαπά. Όπως φροντίζεις τον εαυτόν σου, θα φροντίζεις τη γυναίκα σου. Και προσθέτει παρακάτω. Ουδείς μίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα. Από τη στιγμή που παντρεύεσαι τη Χριστιάνα, η Χριστιάνα είναι σάρκα σου. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, ακόμη και αυτοί που χωρίζουν, έχουν την ψευδαίσθηση ότι χωρίζουν. Γιατί ποτέ κανένας που αφήνει τη γυναίκα του ή καμία που αφήνει τον άντρα της, ενώπιον του Θεού δεν είναι χωρισμένος. Γι' αυτό το λόγο και όποιος χωρίζει δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Διότι λειτουργεί αφύσικα. Κάθε χωρισμένος λειτουργεί αφύσικα. Διότι λειτουργεί χώρια από εκείνον ή εκείνη που ο Θεός τους ένωσε. Και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε κάθε φυσικότητα. Αλλά και στο ζευγάρι μέσα που δεν έχει χωρίσει, αλλά ζουν χωρισμένα συμβατικά μέσα στο σπίτι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε. Δεν είναι μόνο να μην χωρίσετε, είναι να μην είσαστε μέσα στο ίδιο σπίτι και σκοτώνεστε. Ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο ένας στο δωμάτιό του, ο άλλος στο δωμάτιό του και περνάμε και λέμε ένα καλημέρα. Έτσι. Και εκεί υπάρχει θέμα. Πάλι χώρια ζούμε. Απλά συγκατοικούμε. Εσείς όμως δεν παντρεύεστε για να συγκατοικείτε, αλλά για να είσαστε ένα σώμα, μια καρδιά και ένα πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις τώρα εδώ τι λέει. Ουδείς εμίσησε, λέει, Διονύση, ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν. Αυτό θα κάνεις κι εσύ στη Χριστιάνα. Αν πραγματικά θέλεις και πιστεύεις ότι ο Κύριος μιλάει και οδηγεί την κεφαλή, τον άντρα, αυτό όντως ισχύει και θα το γεύεσαι, ξέρεις πότε, Διονύση. Όταν την εκτρέφεις και την περιθάλπεις. Τι σημαίνει την εκτρέφω? Πρώτον, θα δουλεύεις έξω στον κόσμο για να τη ζεις. Όχι ότι αυτή δεν θα βρει δουλειά, αλλά εσύ πάντως θα δουλεύεις για να τη ζεις. Άλλο αν αυτή δουλεύει. Δουλεύει, δεν δουλεύει, εσύ θα δουλεύεις για αυτήν. Για να την εκτρέφεις. Θα έρθει ο προϊστάμενος, θα σου κάνει τη ζωή πατίνη. Θα το καταπίνεις. Γιατί? Για να την εκτρέφεις. Γιατί, Χριστιανούλα μου, εγώ θα περνάω τα πάντινα. Μέχρι να μείνω σέκο στο κρεβάτι. Αλλά κι αν μείνω σέκο στο κρεβάτι, πάλι για τη Χριστιανούλα μου θα το κάνω. Και θα σε ευλογεί ο Θεός. Πάρα πολύ θα σε ευλογεί ο Θεός. Με την Αγία του παρουσία. Θα σου χαρίζει ύπνο γλυκή και δεν πρόκειται να αφήσει ούτε σένα, ούτε τη Χριστιανά, ούτε τα παιδιά σας. Ποτέ. Όταν εσύ ό,τι κάνεις, το κάνεις εν κυρίω για τη Χριστιανά σου, μη φοβάσαι τίποτα. Η ζωή σου δεν είναι ζωή σου πια. Είναι του Κυρίου. Και κάθε υπόθεσή σου δεν θα είναι υπόθεσή σου. Του Κυρίου θα είναι. Το πρώτο λοιπόν να την εκτρέφεις. Θα δουλεύεις για εκείνη. Το δεύτερο, θα την εκτρέφεις πνευματικά. Θα μελετάς εσύ το Λόγο του Θεού. Θα γίνεις ένας μαθητής του Κυρίου που θα σου μιλάει ο Κύριος μέσα από το Λόγο. Και ό,τι τρέφεσαι εσύ από εδώ θα το δίνεις εκείνη. Και όσο πιο πολύ, Διονύση, όσο πιο πολύ εσύ τις δίνεις από εδώ, τόσο πιο πολύ θα λαμβάνεις από αυτήν αγάπη και ειρήνη. Το αν εκείνη θα σε φροντίζει και θα σε αγαπάει θα εξαρτάται από το τι την ταΐζεις. Αν την ταΐζεις εξουθένιση, κάτι τέτοιο θα λαμβάνεις, ψυχρότητα θα λαμβάνεις. Αν την ταΐζεις βιντεάκια στο YouTube, ψυχρότητα, μουρμούρα και αντίδραση θα λαμβάνεις. Εάν όμως την ταΐζεις με λόγια Θεού, αγάπη, υποστήριξη και φροντίδα θα λαμβάνεις. Και να την περιθάλπεις, δηλαδή, πάντοτε έτσι θα είσαι. Μία αγκαλιά. Έλα εδώ, τι έχεις, ποιος σε στενοχώρησε, έτσι θα τη λες. Τις καλέζεις τα μαλάκια, θα την πιάσεις. Τι θέλεις, πού θες να σε πάω, πάμε μια βόλτα. Και επειδή δεν έχετε λεφτά, πάμε να φάμε ένα πασατέμπο στο παγκάκι. Θα την πηγαίνεις βόλτες. Θα την αγκαλιάζεις, θα την πηγαίνεις με το χέρι, περίπατο, περίπατο. Δεν έχουμε να φάμε, δεν έχουμε να πάμε στο τάδε ρεστοράν, δεν πειράζει, αλλά έχουμε να κάνουμε μια βολτούλα μέσα στο κρύο. Άντε να σουβλάκι το πολύ πολύ και αν δεν πειράζει, δεν έχουμε και αυτό, δεν έγινε τίποτα. Θα την περιθάλπεις, θα της λες εδώ είμαι εγώ. Η αγκαλιά μου είναι για σένα. Και από εκεί και πέρα, εκείνη δεν θα θέλει τίποτα άλλο. Εσένα που της χάρισε ο Κύριος, αυτό θα θέλει. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Πάμε να δούμε λίγο κάτι άλλο που θέλω να δείτε. Στην επιστολή του Πέτρου που έχει να κάνει με τις προσευχές σας. Γιατί πρέπει να ακούγονται οι προσευχές μας, έτσι δεν είναι? Λέει στη 1075,
γάμα 7. Μάλλον γάμα 5, να πιάσουμε πάλι τις γυναίκες από την αρχή. Έτσι δεν είναι, Χριστιανά? Διότι ούτω ποτέ και αγίε γυναίκε ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζαν εαυτάς υποτασσόμενε εις τους άνδρες αυτών. Οι γυναίκες, του κόσμου τουλάχιστον, αν και πολύ φοβούμε και στην Εκκλησία αρκετές φορές, έχουν το νου τους πώς θα στολιστούν. Προβλέπεται στόλισμα στην Εκκλησία, αλλά όχι των σκουλαρικίων, των κολιέδων, των βραχιολιών ή των βαψιμάτων και των make-up. Το ξέρεις εσύ καλά αυτό. Αλλά το στόλισμα της γυναίκας είναι η υπακοή της στον άντρα. Θα είσαι ένα στολίδι μέσα στην Εκκλησία όταν σέβεσαι, αγαπάς και τιμάς τον άντρα σου. Όταν σιωπάς εσύ για να μην καπελωθεί αυτός. Όταν κάθεσαι πίσω εσύ για να φανεί αυτός. Όποιες γυναίκες το κάνουν αυτό μέσα στην Εκκλησία, τις ευλόγησε πάρα πολύ ο Κύριος. Και σου εύχομαι με την καρδιά μου, Χριστιανά, να το κάνεις και εσύ αυτό για να δεις πόσο ζωντανός και αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. Στολίδι σου, η υπακοή σου εν Χριστώ στο Διονύση. Όπως η Σάρα υπάκουσε στον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον. Με πόσο σεβασμό, με πόσο σεβασμό μιλούσε η Σάρα στον Αβραάμ. Εσύ δεν θα τον λες Κύριο, αλλά με τέτοιο σεβασμό θα πρέπει να του μιλάς. Και μην ξεχνάς ότι αυτή η επιλογή της Σάρας, η στάση ζωής, ήρθε η στιγμή που έκανε το θαύμα στη ζωή της. 100 χρονών περίπου είχαν πάυσει να γίνονται τα γυναικεία και της χάρισε παιδί. Νεκρωμένη μήτρα είχε. Κι όμως, μπορεί φαινομενικά να αργεί η ευλογία του Θεού, αλλά όπου υπάρχει τέτοιο περπάτημα ζωής, είναι βέβαιο ότι θα έρθει κατά τρόπο θαυμαστό και αναπάντεχο. Όπως λοιπόν η Σάρα υπάκουσε εις τον Αβραάμ, έτσι και εσύ κάντο αυτό και δεν θα φοβάσαι καμία πτώση. Γιατί ο Θεός πάντοτε την τελευταία στιγμή κάτι θα κάνει εκεί που δεν γίνεται τίποτα. Διονύση, στο 7 εδάφιο. Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει. Το κείμενο λέει, Διονύση μου, συνοικείτε με τας γυναίκας σας κατά γνώση. Ξέρεις τι σημαίνει κατά γνώση? Να συνοικείς με την Χριστιανά γνωρίζοντας την ανάγκη της. Γνωρίζοντας από τα μάτια της, από τον τρόπο που μιλάει, αν είναι καλά ή αν δεν είναι. Και αν δεν είναι, τι της λείπει? Δεν θα συνοικείς, τη βλέπεις πικραμένη, ζάπινγκ. Την βλέπεις στενοχωρημένη, τι μαγείρεψες? Όχι. Θα συνοικείς μαζί της κατά γνώση. Τι έχεις, Χριστιανούλα μου? Δεν ξέρω τι έχεις, πρέπει να μάθω τι έχεις. Κατά γνώση μου, λέει ο Κύριος εδώ. Τι σου συμβαίνει? Είναι κάτι βαθύτατα προσωπικό. Δεν υπάρχουν αυτά. Θα του τα πεις αμέσως, έτσι. Κατά γνώση. Θα τον βοηθάς στο κατά γνώση. Και εσύ θα σπέβδεις το κατά γνώση. Έτσι. Κατά γνώση. Αποδίδοντας, Διονύση, τιμήν εις το γυναικείον γένος. Δεν την έχουμε εδώ για να μας μαγειρεύει, ούτε ως σκεύος ειδονής. Όχι. Την έχουμε εδώ για να την αποδίδουμε τιμή εις το γυναικείον γένος. Τι σημαίνει θα αποδίδω τιμή στο γυναικείον γένος? Δεν θα κάνεις τίποτα χωρίς να της το πεις και χωρίς να εξασφαλίσεις τη σύμφωνη γνώμη της. Η μόνη περίπτωση που θα κάνεις κάτι τέτοιο, και πάλι όχι χωρίς την ενημέρωσή της, είναι εάν έρθει ο Κύριος και σου πει, σε επισκεφθεί ο ίδιος ο Χριστός και σου πει, Διονύση, αυτό θα κάνεις, πες το στη γυναίκα σου. Οπότε εκεί θα της πεις, Χριστιανούλα μου, ο Κύριος μου είπε αυτό και αυτό. Όταν αυτό δεν θα συμβαίνει, θα την τιμάς ρωτώντας τη γνώμη της, λαμβάνοντας υπόψη σου την άποψή της και περιμένοντας να διαβεβαιώσει και εσένα και εκείνην ο Κύριος ότι αυτό που έχεις μες στην καρδιά σου να κάνεις είναι το σωστό. Τιμή λοιπόν σημαίνει ό,τι κάνεις
με γνώση της Χριστιάνας και με τη σύμφωνη γνώμη της. Και προσθέτει ο Λόγος του Θεού. Γιατί είναι σκεύος ασθενέστερων. Την παραλαμβάνεις χαρούμενη. Μην την παραδώσεις δυστυχισμένη. Είναι στένος ασθενέστερο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εύκολα στεναχωριέται. Είναι εύθραυστη ύπαρξη. Και ας μην δεν της φαίνεται και τόσο. Αλλά είναι. Είναι. Θα κλάψει εύκολα, θα πονέσει εύκολα. Μπορεί να παρεξηγηθεί και εύκολα. Είναι σκεύος ασθενέστερο. Επομένως, θα της αποδίδεις την τιμή ως σκεύος ασθενέστερων και πρόσεξε, ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Δηλαδή, ό,τι κληρονομήσεις εσύ, δεν θα το κληρονομήσεις μόνος σου, αλλά μαζί της. Εάν προσπαθήσεις να αποτραβηχτείς από αυτήν, είτε να αποστασιοποιηθείς στο γάμο, είτε να τη χωρίσεις από το γάμο, δεν θα κληρονομήσεις τίποτα. Ό,τι κληρονομήσεις από εδώ και πέρα, θα το κληρονομήσεις μαζί της. Δεν μπορεί να την βγάλεις απ' έξω. Και νομίζω ότι δεν το θέλεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θυμάσαι, Διονύση, πως ό,τι καλό συμβεί στη ζωή σου, θα το απολαύσεις μαζί της. Αν προσπαθήσεις μόνος σου, το χάσες. Γι' αυτό, όχι ο καθένας σε ένα δωμάτιο και σε ένα υπολογιστή, τίποτα εσύ τώρα μόνος σου. Μαζί της. Πάμε μια βόλτα μαζί. Έλα να προσευχθούμε μαζί. Ό,τι κάνεις, ό,τι χαίρεσαι και κάτι που θα χαρείς μόνος σου, θα της το πεις για να χαρεί και αυτή. Γιατί άνθρωποι είμαστε, σε κάποια στιγμή κάτι θα μάθουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε όλη την ώρα μαζί της, αλλά θα χαρούμε και θα της το πούμε που χαρήκαμε για να χαρεί και εκείνη. Αμήν. Αμήν. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί πρέπει εσύ να γνωρίζεις τι της συμβαίνει και τι έχει ανάγκη? Γιατί πρέπει να της αποδίδεις τιμή, ρωτώντας την και μη αγνοώντας την? Γιατί πρέπει να την έχεις συγκληρονόμο σε κάθε τι που απολαμβάνεις? Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Χριστιανά, και εσύ το ίδιο. Ό,τι κάνεις μαζί του. Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Δεν θα προτρέχεις, δεν θα τον καπελώνεις. Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Και εσύ, Διονύση, δεν θα την γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια, δεν θα την υποτιμάς. Δεν λες, καλά, εσύ πάλι άρχισε τα δικά σου. Μην της το λες αυτό. Θα εμποδίζεται η προσευχή σας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, όταν εσύ τον τιμάς και όταν εσύ τη φροντίζεις, δεν θα εμποδίζεται η προσευχή σας. Κατευθείαν θα φτάνουν στον ουρανό. Αυτό που είπαμε τώρα για τον κάθε έναν από εσάς. Θα πούμε κάτι όμως που έχει να κάνει και με τους δύο μαζί. Να πάμε στην 1019 σελίδα, 15 κεφάλαιο, Ιώτα Έψιλον, 58. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Γίνεστε στερεοί. Υπάρχει δυνατότητα, Διονύση και Χριστιάνα, να μην σας κουνήσει καμία δοκιμασία. Θα έρθουν, αλλά από καμία δοκιμασία να μην βουλιάξετε, να μην καταστραφεί η σχέση σας, να μην καταποντιστεί ο γάνος σας. Υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα. Υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα να παραμένετε αμετακίνητοι. Να μην χάσετε ποτέ τον δρόμο σας, να μην χαθείτε ποτέ μεταξύ σας. Να είσαστε αμετακίνητα κοντά στον Χριστό και ο ένας δίπλα στον άλλο. Και να είσαστε στερεοί επάνω στον Χριστό και στο γάμο σας. Επίσης, γίνεστε, λέει, στερεοί και αμετακίνητοι. Πώς τελικά γίνεται αυτό? Υπάρχει τρόπος, Διονύση, Χριστιάνα, υπάρχει τρόπος να είστε στερεοί και αμετακίνητοι στον Χριστό, στην παρουσία Του και στην αγάπη μεταξύ σας. Ένας είναι ο τρόπος. Αυτό μην το ξεχάσετε ποτέ. Αποτελεί και προσωπική μου εμπειρία και πολλών άλλων παλαιότερων από μένα. Ένας είναι ο τρόπος. Ούτε 5 ούτε 10 ώστε να μπλέξουμε και ο νους μας να διασκορπίζεται. Ένας είναι ο τρόπος. Και ποιος είναι αυτός? Κοιτάξτε τον, αδέρφια μου. Περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου. Μέσα στην Εκκλησία να γίνετε υπηρέτες, διάκονοι της Εκκλησίας.
όσο πιο πολύ περισσεύετε στο έργο του Θεού, όσο φροντίζετε για όλα σας τα αδέρφια, για τον οίκο, για τον ναό του Κυρίου, τόσο πιο πολύ στερεούς και αμετακίνητους θα σας κάνει ο Θεός, ώστε ό,τι και αν έρχεται εναντίον σας, να προσκρούει πάνω του και εσείς να μένετε έκπληκτοι. Ένας τρόπος. Να κάνετε τον οίκο του Κυρίου οίκο σας. Και όπως υπηρετείτε το σπίτι σας, πιο πολύ και έτσι ακόμη και περισσότερο ακόμη, τον οίκο του Κυρίου. Το έργο του Θεού είναι ο αγρός του Κυρίου. Και σας θυμίζω έναν λόγο που λέει η Γραφή για τη Ρούθ, η οποία πήγε και εργάστηκε στον αγρό του Βοόζ. Θυμάστε τι της είπε? «Ευλογημένη να είσαι παρακυρίου εσύ που υπό τα σπτέρυγας του Κυρίου ήρθες να σκεπαστείς». Από τη στιγμή που πήγε η Ρούθ στον αγρό του Βοόζ, χωρίς να το καταλάβει, σκεπάστηκε με τις πτέρυγες του Κυρίου. Όταν εσείς περισσεύετε στο έργο του Κυρίου, υπηρετώντας την Εκκλησία, τους αδελφούς σας και τις αδελφές σας, θα είσαστε κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου. Θα περάσετε δυσκολίες, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα βουλιάξετε και δεν θα καταποντιστείτε. Διότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Εν παντή κόπο, λέει η Γραφή, υπάρχει κέρδος. Ξέρεις ποιο θα είναι, Διονύση και Χριστιανά, το κέρδος σας, όταν η πρώτη προτεραιότητά σας είναι να περισσεύετε όχι σε αυτά που σας αφορούν, αλλά στο έργο του Θεού? Το πρώτο κέρδος θα είναι οι σχέσεις σας. Να είναι ευλογημένοι και μέρα με την ημέρα να αυξάνει περισσότερο σε αγάπη. Το κέρδος σας θα είναι στα βιωτικά σας, ο Θεός πάντοτε, έστω και την τελευταία στιγμή, να κάνει το θαύμα του. Και βέβαια, αύριο μεθαύριο, θα το δείτε το κέρδος στα παιδιά σας. Θα μεγαλώνουν σε ένα υγιές, γαλήνιο και ειρηνικό περιβάλλον. Αυτό, πιστέψτε με, για τα παιδιά είναι μεγάλη υπόθεση. Εάν εσείς περισσεύετε στο έργο του Θεού, τότε όταν θα χρειαστεί το νερό να γίνει κρασί, θα γίνεται. Και αν οι 5 άρτοι και τα 2 ψάρια πρέπει να περισσέψουν, και αυτό θα συμβαίνει. Αμήν. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Εργαστείτε για τον Κύριο, να υποτάσσεσαι και να τον τιμάς, να την αγαπάς και να της μιλάς από το Λόγο του Θεού. Κάντε αυτά τα 2. Εργαστείτε για τον Χριστό και από εκεί και πέρα σας λέω ότι ο Λόγος του Θεού θα επιβεβαιωθεί και θα εκπληρωθεί στη ζωή σας. Και όταν αυτό συμβαίνει, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δοξάζεται με ενέργειες που ούτε και εσείς θα ξέρετε. Θα σας δίνει ο Θεός περισσότερα από όσα ζητείτε, εννοείται. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Τώρα ήρθε η ώρα των αμοιβαίων υποσχέσεων. Να πιω λίγο νεράκι. Ας εγερθούμε, αγαπητά μου αδέρφια, συγγενείς και φίλοι. Δόξα στον Κύριο. Αγαπητέ αδελφέ Διονύση, είσαι απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος ο Θεός μας σου δίνει την αδελφή Χριστιάνα για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να παραλάβει την Εκκλησία Του ως νύμφη και κοσμημένη? Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αγαπάς αυτήν ως το δικό σου σώμα, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία Του και παρέδωσε αυτόν υπέρ αυτής? Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις εις αυτήν την οφειλωμένη εύνοια κατά την εντολή του Ευαγγελίου? Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί της εν φρονήσει, αποδίδοντας τιμήν εις αυτήν ως εισκεύος ασθενέστερων και συγκληρονόμων της χάριτος της ζωής? Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής
δεν θα σε χωρίσει από αυτήν παρά μόνον ο θάνατος, όπως ο λόγος του Θεού λέγει, ους ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Αμήν. Αγαπητή αδελφή Χριστιάνα, είσαι απολύτως βεβαία ότι Κύριος ο Θεός μας σου δίνει τον αδελφό Διονύση για σύζυγό σου, καθώς έστειλε τον Ιησού Χριστό να βρει και να παραλάβει την Εκκλησία ως νύμφη και κοσμημένη. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα σέβεσαι και θα αγαπάς πάντοτε Αυτόν καθώς πρέπει εν Κυρίω. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι θα αποδίδεις εις Αυτόν την οφειλωμένη εύνοιαν κατά την εντολή του Ευαγγελίου. Αμήν. Αλληλούια. Υπόσχεσαι ότι θα συνοικείς μαζί Του εν φρονήσει και θα υποτάσσεσαι εις Αυτόν, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό και εις των Λόγων του Θεού. Αμήν. Υπόσχεσαι ότι κανένα πρόσωπο ή περίσταση της ζωής δεν θα σε χωρίσει από Αυτόν παρά μόνον ο θάνατος, καθώς ο Λόγος του Θεού λέγει, ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Αμήν. Μετά την ομολογία σας αυτή, εγώ, Κωνσταντίνος Δραγιώτης, ως επίσκοπος και νόμιμος εκκλησιαστικός λειτουργός της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, σας ανακηρύσω εις συζύγους. Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει το ζευγάρι αυτό και να το επισκεφθεί εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου και να τους χρησιμοποιήσει στο έργο Του για τη δόξα Του την Αγία. Αλληλούια. Εσύ τους γονείς, να είναι η χαρά τους πλήρης
όλοι να σε γνωρίσουμε, όλοι πιο πολύ και πιο πολύ, και να αξιωθούμε όλοι εκείνη την ημέρα κατά την αρπαγή της Εκκλησίας και ο Διονύσης και η Χριστιάνα και όλοι μας να είμαστε εκεί και ενεφέλες να αρπαχθούμε εις απάντησήν σου στον αέρα και να ζήσουμε πάντοτε μετά σου και να σε βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Σε σένα η δόξα και η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση στον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα το Άγιον τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα Κύριε, αλληλούια. Θα ψάλουμε αδέρφια μου τον ύμνο 547. Ύμνος 547. Καθίστε, αγαπητά μου αδέλφια, συγγενείς και φίλοι. Ο Δημιούργε των πάντων, αγαθών συγχώριε, ήτι των πρωτοπλάστων σε δοξάζουμε. Λουσία της ευχή, τους νυμφίους και τα πάντα σοι, τους ένωσε, σοι που θέσπισες τον γάμο στην Εδέμ την θάλερα και ευλόγησες κατόπιν με το θαύμα στην Κανά. Σι Θεέ δώρησε λουσία τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Τόσα αγάπη και ειρήνη για να είναι ευτυχής και μες στην ψυχή γαλήνη όσο ζουνε επί γης. Σι Θεέ δώρησε λουσία τις ευχές στους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους ένωσε. Ως έναν επίστη δούλη του Χριστού σοι δύνατε, εμες στη ζωή τους όλοι να τιμούν εσύ Θεέ. Σοι Θεέ δώρησε λουσία τις ευχές τους νυμφίους και για πάντα τις ψυχές τους νόσε. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπον αυτού επί σε και να σου δώσει ειρήνη. Αγαπημένοι αδελφοί, συγγενείς και φίλοι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσκληθήκαμε σήμερα στο γάμο του Διονύση και της Χριστιάνας. Όμως υπάρχει και μία άλλη πρόσκληση, σε έναν άλλο γάμο, που όλα μαρτυρούν ότι πλησιάζει να γίνει. Τα σημεία των εσχάτων ημερών, αυτό που συμβαίνει σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί
μία ακόμη πρόσκληση και ενημέρωση ότι πλησιάζει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Η ώρα θα ακουστεί σάλπιγγα και θα αρπαχτεί η Εκκλησία εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρο. Και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, ο γάμος στον ουρανό. Σε αυτό το γάμο σε καλεί να συμμετάσχεις και εσύ. Όχι σαν ένας που παρακολουθεί όπως τώρα, αλλά να είσαι και εσύ νύμφη, μέλος της νύμφης του Χριστού. Είναι μια πρόσκληση που δίνει και σε σένα και σε μένα ο Κύριος. Ο Κύριος έρχεται, οι γάμοι του πλησιάζουν, μη φοβού, μόνο πίστευε. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, η μεταπάντων ημών, ο Θεός μαζί σας, ο Θεός να σας ευλογεί. Καλό βράδυ με τον Χριστό μας.